Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Έκλεισε λοιπόν η προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών με επώδυνες βέβαια υποχωρήσεις όπως περικοπές σε συντάξεις και επιδόματα. Να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα πλέον με τη βοήθεια του Δημήτρη Πεφάνη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και πραγματικά είχαμε το κλείσμα της συμφωνίας στα ξημερώματα σήμερα και όντως έχει περιλαμβάνει μια σειρά από επώδυνες περικοπές. Από την άλλη όμως ανοίγει και το δρόμο για μια σειρά από θετικές εξελίξεις για τη χώρα. Όσον αφορά τώρα τις περικοπές, επειδή ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε όλοι να δούμε το τελικό κείμενο της συμφωνίας. Ξέρουμε ότι υπάρχει περικοπή στο αφορολόγητο, ξέρουμε ότι υπάρχουν τα θέματα, όπως πολύ σωστά είπες, περικοπές σε συντάξεις και επιδόματα. Μένει όμως να δούμε ακριβώς τι έχει συμφωνηθεί. Ακούγεται κάτι για το επίδομα ανεργίας. Υπάρχουν επιπλέον περικοπές σε κάποιες συντάξεις, υπολογίζεται 9% μεσοσταθμικά, αλλά θέλουμε να δούμε ακριβώς τι γίνεται και η εκτίμηση είναι ότι ενδεχομένως μέσα στην ημέρα θα έχουμε το πολύ το αργότερο αύριο, θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και προφανώς επειδή αυτά τα μέτρα θα πάνε με τη διαδικασία του επίγοντος και του κατεπήγοντος στην Βουλή, μόλις αυτά κατετεθούν προς ψήφιση θα έχουμε την πλήρη εικόνα. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο πολιτικό σκέλος, η εκτίμηση που υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης ότι δεν θα υπάρχει κανένα θέμα στο να ψηφιστούν τα μέτρα. Υπάρχει εκτίμηση ότι υπάρχει μια πολύ συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα, άρα δεν τίθεται θέμα ατυχημάτων μέσα στις επόμενες ημέρες. Και πλέον είναι ένας αγώνας δρόμου μέχρι τις 22 Μαΐου. Γιατί ταυτόχρονα θέλει η κυβέρνηση να προχωρήσει μια διαδικασία στο κομμάτι του χρέους. Ούτως ώστε να μπορέσει να έχει ένα κείμενο για το χρέος, ένα κείμενο δεσμεύσεων για το χρέος, το οποίο θα συζητηθεί και θα συμφωνηθεί το Eurogroup της 22 Μαΐου, το οποίο με τη σειρά του θα δώσει τη δυνατότητα στον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον Μάριο Ντράγκη, να δώσει το πράσινο φως, ώστε να μπει η Ελλάδα στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης, ιδανικά κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι. Υπάρχει πλέον, λέει, καμία δικαιολογία ο κ. Τσακαλώτος, είπε το πράγμα. Ακριβώς. Εξάλλου, ο κ. Ντράγκη, μάλλον το Παρασκευή, είχε ξεκαθαριστεί ότι εφόσον θα υπάρχει νομικό κείμενο και για το χρέος, θα μπορέσει ο κ. Ντράγκη να πει το ναι για την ποσοτική χαλάρωση. Είναι καθαρά λοιπόν θέμα χρόνου, ώστε να υπάρξει αυτό το κείμενο μέχρι τις 22 Μαΐου, να συμφωνηθεί στο Eurogroup και από εκεί και πέρα τα πράγματα να πάρουν το δρόμο του, ώστε να υπάρχει ένα αντιστάθμισμα στις θυσίες, στις πραγματικά μεγάλες θυσίες που φέρνει αυτή η συμφωνία που έκλεισε η κυβέρνηση.